ύμνους υφαίνειν, εργόδες εστίν. Μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Επιμέλεια, παρουσίαση Παναγιώτης Γαλάνης. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, χαίρετε. Η εκπομπή μας, η Ύμνους υφαίνειν, είναι και πάλι κοντά σας και αυτή την εβδομάδα πιστεί στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού με πολλούς επίκαιρους ύμνους και φυσικά με Άγιο Γέροντα Παΐσιο. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής μας που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας το τίτλο της εκπομπής «Ύμνους υφαίνειν, εργόδες εστίν». Την επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής έχει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Είμαστε μια μουσική εκπομπή που αυτή την περίοδο ασχολούμαστε με τους ύμνους του Τριωδίου, με αυτά τα υπέροχα τροπάρια. Μπροστά μας έχουμε την Κυριακή της Τυρίνης, τελευταία Κυριακή που κατά τη βδομάδα της Τυρίνης έχουμε τη Λευκή Νηστεία την υπονομαζόμενη. Επιτρέπονται όλα τα παράγωγα των ζωικών λοιπόν, του κρέατος κτλ. Εκτός αυτό καθ' αυτό το κρέας. Αλλά επιτρέπεται το ψάρι, τα αυγά, το τυρί κτλ. Και από Δευτέρα, την καθαρά Δευτέρα, έχουμε την καθαρά εβδομάδα, όπου εκεί πέρα κανονικά είναι αλάδωτη όλη τη εβδομάδα μέχρι το Σαββατοκύριακο. Από εκεί και πέρα, για εμάς τους λαϊκούς, ό,τι πει ο πνευματικός μας και κατά την δυνατότητα του καθενός. Είδατε πόσο σοφά και πόσο μελετημένα τα έχουν διατάξει οι πατέρες, έτσι ώστε να μην πέφτουμε απότομα στην νηστεία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τροπάρια της Κυριακής της Τυρινής, αρχής γενωμένης από το ως εν υπήρω πεζεύσα στις αργές καταβασίες, που θα μας ψάλει μερικούς ιρμούς ο Βυζαντινός χορός ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης υπό την διεύθυνση του Λυκούργου Πετρίδη αυτή τη φορά, ενώ την Ενάτη Οδή θα την ακούσουμε από τον Θρασίβουλο Στανίτσα. Ο ήχος είναι Πλάγιος Δευτέρου ιρμολογικός. Oh.
Ακούσαμε ως ενηπείρο πεζεύσας από τον Σύνδεσμο Ωραίων Ψαλτών Θεσσαλονίκης που διευθύνει ο Λουκουργούς Πετρίδης, ενώ την Ενάτη Οδή την ακούσαμε από τον Θρασίβουλο Στανίτσα σε ηχοπλάγιο Δευτέρου Ιρμολογικό. Κοντά μας όπως πάντα ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος και περί δαιμονισμένων ο λόγος, μη δίνετε σημασία στα λόγια του δαιμονισμένου. Έχουμε πει ότι αυτά πρέπει να τα συζητάμε και να τα ξέρουμε, διότι η πρώτη μεγάλη απάτη του πονηρού είναι να μας πείσει ότι δεν υπάρχει. Γέροντα, τι πρέπει να προσέχει κανείς όταν συζητάμε ένα δαιμονισμένο? Να λέγει την ευχή και να του φέρεται με καλοσύνη. Γέροντα, θυμούνται οι δαιμονισμένοι τι λένε πάνω στην κρίση τους? Άλλα τα θυμούνται και άλλα δεν τα θυμούνται. Δεν ξέρουμε πώς εργάζεται ο Θεός. Μερικές φορές επιτρέπει να τα θυμούνται για να ταπεινωθούν και να μετανοήσουν. Και όταν ζητάει κάτι ο δαιμονισμένος, δεν είναι εύκολο να καταλάβει κανείς πότε αυτό είναι από τον διάβολο και πότε το έχει ανάγκη ο ίδιος. Είχα συναντήσει κάπου μια δαιμονισμένη κοπέλα. Αυτή είχε διαβάσει Καζαντζάκι και πίστευε κάτι βλάσφημα πράγματα με αποτέλεσμα να δαιμονιστεί. Ξαφνικά την έπιασε το δαιμόνιο και έβαλε κάτι φωνές. Καίγομαι, καίγομαι. Οι δικοί της την κρατούσαν για να τη σταυρώσουν. Μετά φώναξε: Νερό, νερό. Λέω: Φέρτε της νερό. Όχι, όχι, μου λένε, γιατί μας είπε κάποιος να μην κάνουμε υπακοή στο διάβολο. Τώρα, λέω, η καημένη διψάει. Φέρτε νερό. Καταλάβαινα πότε ήταν το κάψιμο από τον διάβολο και πότε ήταν από δίψα. Ήπιε η καημένη κανένα δύο ποτήρια νερό. Κάρβουνα, έλεγε, έχω μέσα μου. Τόσο κάψιμο νιώθω. Και ένα κουβά νερό να έπινα, δεν θα έσβηνε μέσα μου η φωτιά. Τέτοιο κάψιμο ένιωθε. Θα συνεχίσουμε με τροπάρια των Ένων της Κυριακής της Τυρινής, τα ιδιόμελα «Το στάδιο των αρετών» από τον Δημήτρη Νερατζή και «Ήμιο Αδάμ» από τον Χαρίλο Ταλιαδόρο. Ο ήχος είναι πλάγιος του πρώτου. Oh,
Τροπάρια των Ένων, ιδιόμελα συγκεκριμένα της Κυριακής της Τυρινής, το Στάδιο των Αρετών από τον Δημήτρη Νερατζή και το Ήμι ο Αδάμ από τον Χαρίλα το Αλιαδόρο. Όταν γύρω τα φωνάζει ένας δαιμονισμένος, πώς καταλαβαίνουμε πότε μιλά ο διάβολος μέσω του ανθρώπου και πότε ο άνθρωπος? Όταν μιλά ο διάβολος, τα χείλη δεν κινούνται κανονικά, κινούνται σαν μηχανή. Ενώ όταν μιλάει ο άνθρωπος, κινούνται φυσιολογικά. Όταν φωνάζει ένα δεσμονισμένο την ώρα που του διαβάζουν εξορκισμούς ή οι άλλοι εύχονται για αυτόν, άλλοτε η ίδια η ψυχή βασανίζεται και λέει, λόγω χάρη στο διάβολο, φύγε τι κάθεσαι, και άλλοτε ο διάβολος βρίζει τον άνθρωπο ή τον ιερέα ή βλασφημάει τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους. Άλλοτε λέει ψέματα ή άλλοτε πιέζεται από την δύναμη του ονόματος του Χριστού για να πει την αλήθεια. Μερικές φορές πάλι ο δαιμονισμένος λέει δικά του, από τα πνευματικά που έχει διαβάσει. Τι να πω, μπερδεμένα πράγματα. Γι' αυτό, όταν συζητάτε μαζί του, να προσέχετε πολύ. Μην δίνετε σημασία στα λόγια του. Μπορεί να λέει λόγου χάρη με κες. Αν πράγματι τον κες, να πεις τον καίω, κάηκες. Αν δεν τον κες και πιστεύεις ότι τον κες, κάηκες δύο φορές. Ή μπορεί να φωνάζει βρωμιάρες και σε μία να πει εσύ είσαι καθαρή. Αν εκείνη το πιστέψει, πάει χάθηκε. Γι' αυτό μην κάνετε πειράματα με τον διάβολο. Φίλες και φίλοι, εδώ έχω μια προσωπική εμπειρία να καταθέσω. Όταν ένας πολύ γνωστός μου άνθρωπος καμάρωνε, διότι είχε τύχει παρόν σε έναν εξορκισμό από ένα δαιμονισμένο, και εκείνος κάποια στιγμή γύρισε και του είπε: «Εσένα δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα, γιατί σε έχει Παναγία πάρει», λέει, «αποκοπή και σε προσέχει». Και αυτός είχε πιστέψει το λόγο αυτό του δαιμονισμένου, ότι πράγματι ήταν προστατευόμενος Παναγίας. Μπορεί και να ήταν και έτσι, βέβαια. Αλλά όπως λέει εδώ ο γέροντας
Παΐσιος, μπερδεμένα πράγματα. Για τη μουσική μας συνέχεια θα ακούσουμε το δοξαστικό των Ένων της Κυριακής Στυρίνης, «Έφτασε καιρός», από τον Χρήσανθο Θεοδοσόπουλο. Ο ήχος είναι Πλάγιος του Δευτέρου. Ακούσαμε τον δοξαστικό των Ένων της Κυριακής της Στυρινής,
έφτασε καιρός. Ακούτε την εκπομπή «Ύμνους υφαίνειν εργόδες εστίν». Μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με την μουσική των αγγέλων, την βυζαντινή μας μουσική. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής. ymnusblogspot.gr. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Σε ένα μοναστήρι πήγαν ένα δαιμονισμένο και ο ηγούμενος είπε στους πατέρες να πάνε στην εκκλησία να κάνουν κομποσχήνη. Είχαν εκεί και την κάρα του Αγίου Παρθενίου, επισκόπου Λαμψάκ. Και το δαιμόνιο στριμώχθηκε πολύ. Συγχρόνως ο ηγούμενος ανέθεσε και σε έναν ιερομόναχο να διαβάζει στον δαιμονισμένο εξορκισμούς. Ο ιερομόναχος αυτός ήταν ευλαβής, μεν εξωτερικά, αλλά εσωτερικά είχε κρυφή υπερηφάνεια. Ήταν αγωνιστής και τυπικός σε όλα. Νουθετούσε πνευματικά τους άλλους, γιατί ήταν και λόγιος. Ο ίδιος όμως δεν βοηθιόταν από κανέναν, γιατί οι άλλοι από σεβασμό, όταν τον έβλεπαν να κάνει κάτι στραβό, δίσταζαν να το πούν. Είχε δημιουργήσει ψευδεστήσεις στον εαυτό του ότι ήταν ο πιο ενάρετος της μονής. Ο πονηρός βρήκε ευκαιρία εκείνη τη στιγμή να του κάνει κακό. Έβαλε την πονηριά του για να του δώσει την εντύπωση ότι αυτός διώχνει το δαιμόνιο από το δαιμονισμένο. Λοιπόν, μόλις άρχισε να διαβάζει τους εξορκισμούς, άρχισε το δαιμόνιο να φωνάζει: «Καίγομαι, που με διώχνεις, άσπλαχνε». Οπότε νόμιζε ότι καίγεται από τον δικό του εξορκισμό. Ενώ ο δαίμονας ζοριζόταν γιατί προσεύχονταν και άλλοι πατέρες. Και απάντησε στο δαίμονα: «Να έρθει σε μένα». Το είχε πει αυτό ο Άγιος Παρθένιος σε ένα δαιμόνιο, αλλά γίνονταν Άγιος. Μια φορά δηλαδή που ένα δαιμόνιο φώναζε: «Καίγομαι, καίγομαι, και πού να πάω», ο Άγιος του είπε: «Έλα σε μένα». Τότε το δαιμόνιο είπε στον Άγιο: «Και μόνο το ονομάσουμε και η Παρθένιε». Και έφυγε από το δαιμονισμένο που ταλαιπωρούσε. Πήγε και αυτός να κάνει το ίδιο με τον Άγιο Παρθένιο και δαιμονίστηκε. Από εκείνη τη στιγμή τον εξουσίαζε ο δαίμονας. Χρόνια ολόκληρα βασανιζόταν και δεν μπορούσε να αναπαυθεί πουθενά. Συνέχεια γύριζε πότε έξω στον κόσμο και πότε μέσα στα γιώρος. Τι τράβηξε ο καημένος. Του είχε δημιουργήσει αυτή η κατάσταση ψυχική κούραση και σωματική κόπωση με τρεμούλα. Και να δείτε, ενώ ήταν καλός παπάς, δεν μπορούσε μετά να λειτουργήσει. Βλέπετε τι κάνει ο διάβολος. Γέροντα, έχει κάποια σχέση ο καφές με τις αντιδράσεις ενός δαιμονισμένου? Όταν το νευρικό σύστημα είναι ταραγμένο και πιει κανείς πολλούς καφέδες, κλονίζονται τα νεύρα και το ταγκαλάκι εκμεταλλεύεται αυτή την κατάσταση. Δεν είναι ότι ο καφές είναι κάτι δαιμονικό. Χρησιμοποιεί το ταγκαλάκι την επίδρασή του στα νεύρα. Και ο δαιμονισμένος αντιδρά χειρότερα. Θα περάσουμε για τη μουσική μας συνέχεια. Να ακούσουμε από τη Θεία Λειτουργία πια χειροβικό σε ήχο τρίτο από τον Μανώλη Χατζημάρκο. Yeah.
Ακούσαμε χερουβικό ήχο τρίτο από τον Μανώλη Χατζημάρκο. Ευθύς αμέσως θα περάσουμε να ακούσουμε επίσης από την Θεία Λειτουργία μερικά λειτουργικά και άξονεστη σε ήχο τρίτο από τον Λυκούργο Πετρίδη αυτή τη φορά. Hey!
ακούσαμε λειτουργικά σε ηχοτρίτο και Action ST από τον Λυκούργο Πετρίδη. Γέροντα κάπου γράφει ότι ο διάβολος εφολεύει στην καρδιά του δαιμονισμένου, αλλά δεν θέλει να το ξέρει αυτό ο άνθρωπος για να μην τον πολεμήσει με την ευχή, έτσι είναι? Ναι, γιατί το δαιμόνιο έχει δικαίωμα να καθίσει μέσα στο δαιμονισμένο ένα διάστημα και μπορεί να λουφάζει, ενώ με την ευχή ζορίζεται, επαναστατεί και μπορεί να φύγει. Η ευχή είναι βαρύ πυροβολικό για τον διάβολο. Μου έχει φέρει στο καλύβι ένα παλικάρι δαιμονισμένο που έλεγε συνέχεια την ευχή. Ο πατέρας του ήταν μοναχός, αλλά πέταξε τα ράσα και παντρεύτηκε και το καημένο γεννήθηκε με δαιμόνιο. Έτσι τα οικονόμησε ο Θεός για να πάρει μισθό το παιδί, να σωθεί και ο πατέρας, να έχουμε και εμείς οι μοναχοί ως φρένο παραδείγματα από μοναχούς που πέταξαν τα ράσα και τώρα ταλαιπωρούνται. Κάποια στιγμή που το έπιασε το δαιμόνιο, φώναζε σαν την κόντα πολύ δυνατά: «Κα, κα, κα». «Τι έπαθες?» του λέω. Ενώ με το νου μου έλεγα: «Εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού έξελθε ακάθαρτο πνεύμα από το πλάσμα του Θεού». «Κι εγώ θέλω να φύγω», φώναζε το δαιμόνιο, «επειδή πολύ με βασανίζει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί συνέχεια λέει την ευχή. Θέλω να πάω στο Πακιστάν να βρω λίγη ανάπαση». Γέροντα, γιατί δεν έφευγε το δαιμόνιο αφού το παιδί έλεγε την ευχή? Φαίνεται ότι και το παιδί είχε δώσει κάποια δικαιώματα, αλλά και το δαιμόνιο είχε το αφεντικό του και έπαιρνε εντολές. Ακούτε την εκπομπή «Ύμνος Υφαίνην, εργώ δε σε στήν». Μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με την μουσική των αγγέλων, την βυζαντινή μας μουσική. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής: ymnos.blogspot.gr. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Στα μουσικά μας και πάλι, να περάσουμε να ακούσουμε από τον πρώτο κατανυκτικό, το μέγα προκείμενο «Μία αποστρέψεις» από τον Θρασίβουλο Στανίτσα, και εν συνεχεία το αργό ιδιόμελο του Ιακώβου, πρωτοψάλτου, «Έλαμψε η χάρη σου», από τον Γεώργιο Τσατσαρόνη. Oh.
Oh,
Ακούσαμε το μεγάλο προκείμενο, ένα από τα δύο που είναι για τις κατανυχτικούς εσπερινούς, το «Μία αποστρέψεις» από τον Θρασίβουλο Στανίτσα, ενώ ο Γεώργιος Τσατσαρόνης μας έψαλε το ιδιόμενο του Ιακώβου σε αργό μέλος και σε ηχό τέταρτο. Άγια, έλαμψε η χάρη σου. Στη συνέχεια και από την δική μας χοροδία θα ακούσουμε σε ζωντανή ηχογράφηση τα «Θεοτό και Παρθένε» του κατανυχτικού εσπερινού. Χοροδία μας ύμνος, ακούσαμε τα Θεοτό και Παρθένες, ηχοπλάγιο του πρώτου, του κατανυχτικού εσπερνού. Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό έφτασε και η σημερινή μας εκπομπή στο τέλος της. Να σας ευχαριστήσουμε που σταθήκατε για άλλη μια φορά στους δέκτες σας και μας υπομείνατε αυτή την ώρα, μας επιτρέψατε να σας κάνουμε παρέα. Ελπίζω να το χαρήκατε κι εσείς όσο εμείς. Σας υποσχόμαι θα την επόμενη εβδομάδα να είμαστε και πάλι κοντά σας την ίδια μέρα και την ίδια ώρα, θεοθέλοντος. Να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής μας που μπορείτε να την επισκέπτεστε πληκτρολογώντας το τίτλο της εκπομπής «Ήμουν Σιφένιν Εργόδες Εστίν». Την επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής, καθώς και την διαχείριση του ιστοτόπου, έχει ο Παναγιώτης Γαλάνης.
το στάδιο των αρετών είναι έκτε. Φίλες και φίλοι, καλό στάδιο, καλούς αγώνες, καλή μεγάλη τεσσαρακοστή. Ύμνους Ιφαίνιν, εργόδες εστίν, μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Γαλάνης.